Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε σήμερα ο προϋπολογισμός του 2019 για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην ειδική συνεδρίαση, όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη. Ο προϋπολογισμός του 2019, σύμφωνα με τον αρμόδιο της Περιφερειάρχης Οικονομικών Ηλία Κάτανα, είναι ένας αναπτυξιακός προϋπολογισμός, αλλά παράλληλα και υπηρεσιακός, καθώς προβλέπεται πάντα η έγκριση του παρατηρητήριου με τις σχετικές αναμορφώσεις στη διάρκεια της χρονιάς να φέρνουν, όπως είπε, και άλλα χρήματα στην περιοχή. Καταθέτουμε σήμερα τον προϋπολογισμό του νέου έτους του 2019, ενός προϋπολογισμού αναπτυξιακού που υλοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα με βάση τις προτεραιότητες που θέτουμε ως Περιφερειακή Αρχή, με απόλυτη διαφάνεια, με περιφερειακή συνείδηση αλλά και με δίκαιη κατανομή των πόρων. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο προϋπολογισμός της περιφέρειας είναι ρεαλιστικός, είναι ίσως κελισμένος, εξακολουθεί όμως να είναι ένας καθαρά υπηρεσιακός προϋπολογισμός, αφού γίνονται κατά εντολή του Υπουργείου Οικονομικών και Εσωτερικών και ακολουθείται μια διαδικασία που οφείλουμε να τηρήσουμε. Κατά τη διάρκεια όμως του έτους, γνωρίζετε όλοι ότι γίνονται αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και έτσι έρχονται καινούργια ποσά. Μετά από τις, σας θυμίζω, το 2017 παράδειγμα, είχαμε έγκριση για 6,2 εκατομμύρια ευρώ και στο τέλος του 2017 ήρθαν στην περιφέρειά μας, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Περιφερειάρχη του Θόδωρου του Καρυπίδη με τα κεντρικά υπουργεία, γύρω στα 22 εκατομμύρια ευρώ. Πριν λίγες ημέρες ήρθαν άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχεί στο δρόμο Κοζάνη-Ρήμνο. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι μπορεί να είναι ένας υπηρεσιακός προϋπολογισμός, όμως στη διάρκεια του χρόνου αναμορφώνονται και περιμένουμε τα καινούργια ποσά, που στην ουσία αυτό γίνεται τέλος του χρόνου. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα υπηρεσιακά στελέχη που εργάστηκαν για αυτό το προϋπολογισμό και να τονίσω την αγαστή συνεργασία που έχουμε με τις υπηρεσίες μας. Εμπιστευόμαστε τις υπηρεσίες μας και νομίζουμε ότι θα υλοποιήσουμε και αυτόν τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προτάγματα του Περιφερειάρχη του Θόδωρου του Καρυπίδη που αφορά την ανάπτυξη και την περιφερειακή συνείδηση. Οι επικεφαλείς αντιπολίτευσης άσκησαν σκληρή κριτική για τον τελευταίο, όπως είπαμε, προϋπολογισμό της παράταξης Καρυπίδη, στον οποίο επαναλαμβάνονται οι αστοχίες και η έλλειψη προτάσεων, καθώς και ο περιορισμός των δαπανών για επενδύσεις σε πολλές από τις περιφερειακές ενότητες. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της τρέχουσας περίοδου της περιφέρειας. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός του κυρίου Καρυπίδη. Και επαναλαμβάνονται οι αστοχίες, οι αδυναμίες, η έλλειψη οράματος, πρότασης και συγκεκριμένων δράσεων. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός αυτών που λέγαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια και θα καταργήσουν το παρατηρητήριο των προϋπολογισμών της αυτοδιοίκησης που επευλήθη με τα μνημόνια. Και στην πράξη έχει καταδεχθεί ότι είναι η Περιφερειακή Αρχή που τηρεί με ευλάβεια αυτά που λέει το παρατηρητήριο. Αυτός ο προϋπολογισμός έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά και τα τρία δυστυχώς αρνητικά. Επειδή είμαστε και στο τέλος της θητείας αυτής της Περιφερειακής Αρχής, καλά είναι να συγκρίνουμε με την αρχή, με τα στοιχεία της αρχής, το 2014 δηλαδή, όταν και ανέλαβε. Αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι οι δαπάνες για επενδύσεις σε σχέση με το 2014, είναι μικρότερες κατά 75%. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι επενδύσεις σημαίνει θέσεις εργασίας, σημαίνει οικονομικό ανάπτυγμα στον τόπο. Το δεύτερο που μπορεί να πει κανείς είναι, για αυτό το προϋπολογισμό, είναι ότι δυστυχώς η περιφερειακή ισόρροπη ανάπτυξη πήγε στο καλάθι των αχρήστων. Τα ποσά για επενδύσεις στις περιφερειακές ενότητες πραγματικά είναι θλιβερά. Μόλις 4% για τα Γρεβενά και από 6% για Φλόρινα και Καστοριά. Που αν το αντιστοιχίσει αυτό κανείς με πραγματικά ποσά, δηλαδή με το χρήμα που πραγματικά πέφτει στην οικονομία, θα δει ότι έχουν προϋπολογιστεί αστεία ποσά για επενδύσεις στους τρεις αυτούς νομούς.